πρόεδρο τη Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, κ. Νίκο Καραλή. Καλησπέρα σας, κύριε Θεματική Αντιπεριφερειακή Υγείας, πρόεδρε Δημήτρης Κοινοχωρίτη, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Γενική Περιφερειακή Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Πελοποννήσου, Ταξίαρχε Παναγιώτη Κούκουζα, κύριε Δήμαρχε Βόρειας Κοινοβουλίας, Γιώργη Καμπύλη, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Διοικητά της Αστυνομικού Τμήματος Άστρους, Παναγιώτη Γιαννίκο, κύριε Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Άστρους, κυρία Περτικάρη, κυρία Μαρία Χατζηδιοχάρη, γιατρό στο Κέντρο Υγείας Άστρους και μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κεντεμόνων ΑΜΕΑ Νομού Αρκαδίας. Κύριοι Προέδροι και εκπρόσωποι των Συλλόγων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Πελοποννήσου, κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι όλων των Σωματείων και των Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι και αγαπητά παιδιά, σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Ήθελα να προσθέσω ότι η κύριοι αξιότιμη Υπουργός Υγείας κ. Κοντοζαμάνης Βασίλειος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αρκαδίας Βλάσης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Λαμπρόπουλος Χρήστος και ο Δήμαρχος Τρίπολης Τζούμης Κωνσταντίνος έστειλαν επιστολή email και λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να βρίσκονται απόψε εδώ. Ωστόσο, χαιρετίζουν την εσπυρίδα αυτή, εύχονται να έχουμε καλή επιτυχία και να γίνονται όσο δυνατόν περισσότερες τέτοιες εκδηλώσεις για να ενημερωνόμαστε και να ευαισθητοποιήσουμε σε τέτοια θέματα. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Δήμο Βόρειας Κοινοβουλίας. Θέμα της εσπυρίδας απόψε είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στήριξη ΑΜΕΑ. Ένα θέμα υψής της σημασίας για να αναλογιστούμε. Όπως ανέφερε ο κύριος Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής της Αστυνομίας, ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίας από 15 έως 19. Η τελευταία αναφορά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας το 2015 ανέφερε ότι κάθε χρόνο περισσότερο από 50 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο τραυματίζονται εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Καθώς δεν έχει γίνει επίσημη απογραφή, η εκτίμηση για τον αριθμό τους έχει προκύψει από ποσοστά Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και άλλων κρατικών φορέων. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που είναι άτομα με αναπηρία εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων. Κατά σημεία ενέργεια, πιο σωστά ανέπτυσαν και αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι αναγκαίο να λάβουμε όλοι τα απαραίτητα μέτρα για τη ζωή, έτσι ώστε να προλαμβάνονται τέτοια περιστατικά. Η σωστή οδική συμπεριφορά και η σωστή συντήρηση του οχήματος από τους οδηγούς, αλλά και η σένεση και η άμεση σωστή αντίδραση των οδηγών, είναι το πρώτο και κύριο επίπεδο πρόληψης. Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και των γιατρών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος αποτελεί το δεύτερο εξίσου σημαντικό επίπεδο πρόληψης της ανθρώπινης ζωής. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την σημαντική πρόοδο που έχουν σημειωθεί και την άμεση και ικανοποιητική δράση της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και των γιατρών στην περιφέρεια Πελοποννήσου τα τελευταία χρόνια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ στη δυσμενή για τον άνθρωπο κατάσταση όπου μετά από ένα τροχαίο καθίσταται άτομο με αναπηρία. Η εμπειρία μου ως πρόεδρος του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αρκαδίας για 24 χρόνια από το 1992 ως το 2016 και πλέον από το 2013 ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία της Πελοποννήσου και από το 2017 ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΜΕΑ, μπορώ να πω σίγουρα από αυτή τη θέση ότι οι συνθήκες διαβίωσης
Το να μένω στην Ελλάδα και ιδίως στις επαρχίες είναι δύσκολες για πολλούς λόγους. Και είμαι στην δυσάρεστη θέση να τονίσω. Εν έτη 2019, ορισμένος από αυτούς να είναι οι προκαταλήψεις, η άγνοια και η ανυπαρξία κατάλληλων δομών. Θέλω να σκεφτείτε και να αναρωτηθείτε τι εννοούμε λέγοντας αναπηρία. Γενικά ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου, έργου ή άμεσης αντίληψης ενός ατόμου. Και είναι αποτέλεσμα οργανικών ή περιβαλλοντικών αιτιών που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής μας, όπως στην αυτοεξυπηρέτηση, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία και γενικότερα στην κοινωνική συμμετοχή. Ποιες είναι οι μορφές της αναπηρίας? Η αναπηρία δεν αποτελεί ενιαία κατηγορία. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας. Κινητική, αισθητηριακή, διανοητική αναπηρία και ψυχική αναπηρία. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, ένας στους 6 πολίτες στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κάποιο είδους αναπηρία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανάφερε ότι περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι άτομα με αναπηρία, ενώ περίπου 190 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή του ζωή. Η καθημερινή ζωή των ΑΜΕΑ είναι σύνθετη και δυσλειτουργική. Εάν η κοινωνία δεν λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τις δεξιότητες τους, όμως μπορεί να γίνει λειτουργική εάν η κοινωνία τους δώσει κατάλληλα εφόδια. Ποια είναι τα κατάλληλα εφόδια? Αναλογιστείτε λοιπόν τι θα ήθελε ένα άτομο με αναπηρία. Θα ήθελε να βγαίνει από το σπίτι του εύκολα, να μπαίνει στο αμαξίδιό του, στο λεωφορείο και να πηγαίνει στο σχολείο, στη δουλειά ή για διασκέδαση. Θα ήθελε να μπορεί να διασχίσει μία λεωφόρο, να ανακατεβαίνει τις διαβάσεις και να περπατάει στο πεζοδρόμιο. Θα του άρεσε με την βοήθεια του σκύλου, οδηγού, του λευκού μπαστούνιου να πάει κάπου για φαγητό. Θα ήθελε να έχει πρόσβαση στη θάλασσα το καλοκαίρι, διότι τα άτομα με αναπηρία δυστυχώς και ήδη πρέπει να πέντε στη θάλασσα, διότι είναι μία θεραπεία για τα άτομα με αναπηρία. Και για τον λόγο αυτό οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν προσβάσιμες θάλασσες. Να μπορεί να καταλάβει μία συζήτηση ή μία ταινία, γιατί έχει δυνατότητα διερμηνίας προφών. Θέλει και για αυτό το άτομο, όπως είπαμε, να βλέπει μία ταινία. Άμα δεν έχει διερμηνία δίπλα του, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τίποτα. Θα του άρεσε να ήταν στη γειτονιά, να τον ερχόταν η γειτονιά που μένει στον ξενώνα, να προσπαθήσει να σπουδάσει ή να δουλέψει. Το κορίτσι, το αγόρι που έχει κάποια σωματική, ψυχική ή πνευματική δυσκολία, θέλει να ζήσει μάλιστα στον τόπο του. Όσο θέλει ένα αμαία, δεν διαφέρουν από αυτά που όλοι οι άνθρωποι θέλουν. Μια απλή καθημερινότητα. Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ στο άρθρο 21 του Ελληνικού Συντάγματος, κατά το οποίο τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων, εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Βάσει λοιπόν των διεθνών συμβάσεων και του εθνικού νομικού πλαισίου που έχουν θεσπιστεί, πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να μεριμνούν για την άρση των αποκλεισμών στην υφιστάμενη νομοθεσία, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Κλείνοντας λοιπόν, πιστεύω και έχω την ελπίδα ότι η σημερινή εσπερίδα μας έδωσε όλα τα απαραίτητα και αναγκαία, ώστε μαζί να βάλουμε καλά στο νου μας, να συμπεριφερθούμε και να νυψώσουμε όλοι μαζί τη δύναμη στο διαχρονικό. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την άψογη συνεργασία για την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Πελοποννήσου, το Δήμο Βόρειας Κοινωνίας, το Κέντρο Υγείας Άστρος και το Ίδρυμα Μνήμης Αγγελικής Δια Λεωνίδα Ζαφύρη για τη φιλοξενία που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ.